Μετά από μια ολονύχτια επιχείρηση εν μέσω ψύχους και με το ύψος του χιονιού σε πολλά σημεία να ξεπερνά τα 4 μέτρα, ομάδα της 3ης ΕΜΑΚ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βρυσών, του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ανώπολης και εθελοντών, εντόπισε στις 3 τα ξημερώματα τους 6 εκδρομείς που χάθηκαν σε υψόμετρο 1.300 μέτρων στην Ίμβρο Σφακίων. Δυσκολεύτηκαν εξαιρετικά το συνεργείο διάσωσης, παρόλη την εμπειρία που έχουν, να τους στάσουν και να ξεκινήσει η διαδικασία της επιστροφής. Οι περιπατητές, 5 άνδρες και μία γυναίκα, όλοι από 55 έως 65 ετών, είχαν ξεκινήσει από νωρίς από τα Ασκήφου, έφτασαν στην Ταύρη, στη συνέχεια στο οροπέδιο Νιάτου και στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν στην Ίμβρο έχασαν τον προσανατολισμό τους. Κάλεσαν λοιπόν αυτοί οι συμπολίτες μας που χάθηκαν εκεί πάνω το 112 και δήλωσαν ότι έχουν αποπροσανατολιστεί, δεν βρίσκουν σημείο για επιστροφή. Έχασαν τον προσανατολισμό του στα χιόνια. Και ξεκίνησε μια επιχείρηση, κινητοποίησαμε το τοπικό κλιμάκιο της Ανώπολης που έχει εμπειρία από τα λευκά όρη που κάνει αναζητήσεις και την υπηρεσία των Βρυσών. Ξεκίνησαν 6 άτομα στην ευρύτερη περιοχή της Σύμπρου εκεί να ξεκίνησε την αναζήτηση. Όταν η ομάδα των πυροσβεστών και των εθελοντών διαπίστωσε το μεγάλο βαθμό δυσκολίας της επιχείρησης λόγω του όγκου του χιονιού, ζητήθηκε η συνδρομή της 3ης ΕΜΑΚ που συνέδραμε με 6 άτομα. Δεν μπορούσαμε να περάσουμε από τις χιονίστρες που λέμε, τις τεράστιες, γιατί είχαν κλήσεις, μεγάλη κλήση και δεν είχαν αυτή εξοπλισμό καθόλου, δεν είχαν τίποτα και αναγκαζόμαστε και βγαίναμε στις κορφές για να περάσουμε από την κορφή που δεν είχε χιόνι και να ξαναμπούμε πάλι στο μονοπά, να βγούμε κορφή στην επόμενη χιονίστρα και ταλαιπωρηθήκαν πολύ. Ειδικά φέτος είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Δηλαδή, όταν θα σε πω στην Ίμβρος από πάνω, μέσα σε 1,5 χιλιόμετρο είναι λέει, μια χιονοστιβάδα πέσει που είναι λέει, σαν 15 σπίτια. Μου πέρασε σήμερα ο προϊστάμενος από το κλιμάκιο από την Ανώπολη. Οι εκδρομείς εξαντλημένοι είχαν ανάψει φωτιά για να αντέξουν τις χαμηλές θερμοκρασίες. Για μια από τις πιο δύσκολες επιχειρήσεις στα χρόνια της θητείας του στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Ανώπολης, έκανε λόγο μιλώντας στην Κρήτη TV ο προϊστάμενος του κλιμακίου Σταύρος Πλυμάκης. Τη χιονοστιβάδα είδαμε και χιονοστιβάδα. Πάρα πολύ χιόνι. Εγώ δεν το περίμενα στη ζωή μου ότι θα δω τόσο χιόνι πάνω. Δηλαδή μπορεί το σημείο να ήταν 20 μέτρα. Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης Νίκο Λαγουδάκη, οι εκδρομείς δεν είχαν την κατάλληλη εκπαίδευση ούτε και τον εξοπλισμό για ανάβαση σε τόσο μεγάλο υψόμετρο. Για τον εντοπισμό τους, οι έμπειροι διασώστες έθεσαν σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Συνέψαμε και εμείς και αυτοί και εντάξει όλα καλά, δεν είχαν εξοπλισμό, δεν είχαν τίποτα. Ούτε φακούς δεν είχαν, ούτε γραμπών δεν είχαν, ούτε φαΐ δεν είχαν. Είχαν πάει για μικρή πορεία και να επιστρέψουν. Για να πάμε σε μια περιοχή 1.300 μέτρα υψόμετρο με 4 και 5 μέτρα χιόνι πρέπει να διαθέτεις το κατάλληλο εξοπλισμό που αφοράει το πώς θα περπατήσεις και το πώς θα επιβιώσεις εκεί πάνω, διότι εκεί οι θερμοκρασίες το βράδυ ήταν πολικές. Έκκληση στους πολίτες να μην υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους όταν ξεκινούν πεζοπορία στους δύσβατους ορεινούς όγκους της Κρήτης, απίφθινε για πολλοστή φορά ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νίκος Λαγουδάκης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο αίσθημα ευθύνης που επέδειξαν τα μέλη της ομάδας διάσωσης. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι μου δήλωσαν ότι ζορίστηκαν, να το πω λαϊκά, πάρα πολύ σε αυτή τη διάσωση. Δυσκολεύτηκαν εξαιρετικά, διότι πάνω απ' όλα κινδύνευσε η προσωπική τους ασφάλεια και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα, διότι ρίσκαραν και υπερέβαλαν εαυτόν όλοι οι πυροσβέστες που πήγαν εκεί πάνω για να σώσουν αυτούς τους ανθρώπους. Τα ξημερώματα με την ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης, οι περιπατητές ξεκίνησαν οδικώς από την Ίμβρο για να επιστρέψουν στη βάση τους. Ήταν όλοι καλά στην υγεία τους.